Λοιπόν, και ερχόμαστε όχι σε μηδενική βάση, ερχόμαστε από το μείον. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ερχόμαστε από το μείον. Δεν κάναμε τίποτα. Δύο χρόνια τώρα κάναμε τίποτα μάλλον. Σας ήρθε κανείς νέος, ή κάποιος άλλος από εμάς. Και εγώ ίδιος να βρω τη συντονιστική και να πω τι προβλήματα έχουμε. Τι είχαμε πει, τι ζητήσαμε όλο αυτόν τον καιρό. Παραμαζευτήκαμε τώρα γιατί ξύπνησε όλο το φάσμα των τάξεων στην Ελλάδα και κοιτάει το συμφέρον του. Και καλά κάνει. Και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είμαστε ειδικοί να αναλύσουμε ούτε ασφαλιστικά. Το φορολογικό αναλύεται κατευθείαν γιατί σε πονάει κατά κέφαλα, σε χτυπάει και σε έρθει κάτω. Απλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διαμαρτυρία και επειδή, όπως ξέρει και ο φίλος μου Χρυσόστομος, είμαι κάθετα αντίθετος με το κλείσιμο του δρόμου. Κάθετα αντίθετος. Αλλά είμαι υπέρ της συμμετοχής. Συμφωνώ στο αν υπάρχουν τουλάχιστον 100 μηχανήματα και με μια σύσκεψη της συντονιστικής να τεθεί το σημείο που πρέπει να παραταχθούν, αλλά πριν θα πρέπει να έχουν μαζευτεί όλα τα αιτήματα, αν το θέλεις και όλες οι απόψεις και όλες οι προτάσεις, γιατί οι περισσότεροι από εδώ δεν ξέρουμε ούτε τι λέει το ασφαλιστικό, ούτε τι λέει το φορολογικό, ούτε τι μας λέει ο ένας, ούτε τι μας λέει ο άλλος. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάς, ενημερώνεται ο κόσμος και φυσικά η συμμετοχή είναι με τα τρακτέρ στον δρόμο, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το να κλείσει τον δρόμο είναι εκβιασμός. Και όπως δεν θέλουμε να μας εκβιάζουν, δεν πρέπει να εκβιάζουμε. Χρειαστεί να τον κλείσουμε. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αν χρειαστεί να τον κλείσουμε, εγώ δεν συμμετέχω βασικά. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Έτσι, συμμετέχω ειδικά. Έχω μάθει να λέω την αλήθεια και δεν μου αρέσει ούτε να χαϊδεύω αυτιά. Δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Όταν δεν θέλει να συμμετάσχει, μην υπάρχει και το λόγο. Με συγχωρείς. Αν δεν θέλει να το συμμετάσχει, με συγχωρείς. Συγγνώμη που μιλάω. Αν πονάει η αλήθεια. Τη στιγμή που δεν μπορεί να συμμετάσχει, δεν θέλω τη γνώμη σου. Πώς το λέει. Δεν θέλει τη γνώμη μου, είπα κάτι ξεκάθαρα. Δεν μιλάω έτσι. Όχι, και εγώ είπα την αλήθεια. Γι' αυτό είπα. Γέλασα όταν μου είπε να μιλήσω, γέλασα. Γιατί μα αρέσει να μα χαϊδεύουν τα αυτιά. Συγχωρείς που το λέμε και τρώω. Δεν σκάτι. Να μιλήσουμε από εδώ μεριά. Γιατί μιλάμε από εκεί. Όχι, δεν μιλάμε για τον λόγο. Μέτρα τώρα μπορούμε να φέρουμε το τραχιά του μιλάμε. Δεν μπορούμε. Για διαμαρτυρία. Πρέπει να ξέρουμε τι μα γίνεται. Σε παρακαλώ, Τάκη τώρα. Έχει αιτήματα για τα κανά. Έχει αιτήματα που ξεφεύγουν από τα άλλα. Άκουσε λίγο, Τάκη. Πώ θα σου μιλάω έτσι. Αλλά και πρέπει να τα ακούσει. Και πρέπει να δούμε. Για την προηγούμενη φορά αφήσεις, ναι. Την ίδια κριτική μας έκανες. Τι κάνουμε, επειδή ήμουν στην Ελλάδα. Μπερδεύεσαι, μην δικαιολογήσει. Την προηγούμενη φορά μείναμε τέσσερα άτομα και ρωτήσαμε πάνω στον κόμπο. Πάρε την κριτική με φίλο. Να μάθε να ακούτε. Μείναμε τέσσερα άτομα και ρωτήσαμε πάνω στον κόμπο γιατί δεν φύλαγε κανένα στα μηχανήματα. Πότε ήρθε, τελευταία. Άστο. Να του πω εδώ πέρα, τελευταία. Τα παράσημα πάρτε τα εσείς. Εμείς σας έχουμε την κριτική. Εγώ λέω, αν είναι συντονιστική, για να μην πάμε. Όχι, αν είναι συντονιστική, έχει κατάσταση. Είπαμε τα παράσημα, είναι και ο φίλος μου Κώστας εδώ. Θα τα πάρετε ο Ζουνεντέ πρώτα. Το παραδέχομαι, είσαστε οι πρώτοι που φέρετε τα τρακτέρ. Είσαστε οι πρώτοι που φέρετε τα τρακτέρ και είναι ξεκάθαρο. Αλλά. Συγγνώμη, γιατί. Με συγχωρείτε τώρα. Περίμενε. Ο άλλος από τον Καρπερό φέρει το τρακτέρ. Έχουμε τα αιτήματα, ξέρουμε τι συζητάμε τώρα και ξέρουμε με τι προτάσεις. Θα πάμε στον κόμπο. Πρώτα να φέρεις το μηχάνημά σου και μετά να λάβεις. Αν μου τα φέρεις αυτά, άκουσε. Δεν έχει μηχάνημα. Άκουσε τώρα, έτσι άκουσε. Στο πρόσω, άκουσε δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Όχι σταμάτα, όχι σταμάτα. Άντε. Όποιος δεν έχει μηχάνημα έξω, δεν μπορείς να έχει άποψη. Εγώ προσωπικά θα βασίτσι, δεν θα μπορώ να τον ακούω. Εάν μου φέρεις το αίτημα τώρα, πάμε και τώρα κατεβάζω το τρακτέρ. Όπως το... Για να ξέρουμε τι γίνεται. Τα αιτήματα τα άκουσες. Σου είπα. Δεν ήσουνα. Σου είπα κάτι. Τώρα, Τάκη, τώρα... Υπάρχει υπόμνημα το οποίο έχουμε ετοιμάσει και ξέρουμε τι μας γίνεται. Έχουμε, είναι κατεθειμένα. Δεν παρακολούθησες. Δεν παρακολούθησες. Έχουμε ξεφύγει. Ο Ζουνί, Βάσο, θα πάρεις το λόγο. Δεν θέλω να του πάρει το λόγο. Έχουμε ξεφύγει. Ανέφερε και την προηγούμενη επιτροπή. Ήμουν γι' αυτό και παίρνω του λόγου. Έχουμε ξεφύγει. Τα αιτήματα, δώστε λίγο σε παρακαλώ. Δώστε λίγο τα αιτήματα. Δώστε. Δώστε. Είναι κατεθειμένα στις υπηρεσίες. Τώρα τα εκεί. Άμα τα ξοφωτήσω. Όποιος δεν έχει τρακτέρ, δεν έχει καμία σχέση. Σεβαστή και η άποψη του Τάκη του Ασλανίδη. Είναι σεβαστή η άποψη του. Δεν είναι σωστό να μπαίνουμε σε αντιπαλότητα και να προσωποποιούμε καταστάσεις. Είναι κατώτερο των περιστάσεων. Παιδιά,
Ποιος είναι, έχουμε και νέους εδώ πέρα. Τάκη, Τάκη, έχουμε και νέους εδώ πέρα και δεν πρέπει να τους δίνουμε, να τους οδηγούμε σε τέτοιους δρόμους. Κάποιοι από τους νεολαίους, παιδιά, εκεί. Τα νέα τα παιδιά να μιλήσουν.